Web TV της Αυγής, εδώ στο δεύτερο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, τρίτη μέρα σήμερα στο ΤΑΕΚ Βοντό. Το πρόγραμμά μας συνεχίζεται με πολλές συνεντεύξεις και θα συνεχίζεται μέχρι το βράδυ. Αυτή τη φορά έχουμε μαζί μας τον Νίκο Τοφίλη, τον Υπουργό Παιδείας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Ο Νίκος Τοφίλης δεν είναι μόνο Υπουργός Παιδείας, έχει υπάρξει πολλά χρόνια στους αγώνες και στα κινήματα, μέσα στα πανεπιστήμια. Ήταν γραμματέας του ΡΙΓΑ, ήταν στην ΕΦΕΕΜ και φυσικά είναι χρόνια οργανωμένος και στο κόμμα το ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Φίλη, ήθελα να σας ρωτήσω πώς οραματίζεστε το κόμμα την επόμενη μέρα του συνεδρίου. Τι ΣΥΡΙΖΑ θέλετε? Πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι ένα κόμμα διακυβέρνησης και αγώνα, είτε είναι στην κυβέρνηση είτε είναι στην αντιπολίτευση. Δηλαδή ένα κόμμα το οποίο να μπορεί να εκπροσωπεί και να οργανώνει τη θέληση των πολιτών, όχι με έναν τρόπο τυφλό, αλλά στη βάση ενός πολιτικού σχεδίου. Πιστεύω επίσης ότι για να μπορεί να το κάνει αυτό ένα κόμμα, πρέπει να λειτουργεί δημοκρατικά. Δημοκρατικά και προς τα μέσα στο εσωτερικό του, δηλαδή να υπάρχει δυνατότητα ουσιαστικής συμμετοχής των μελών στη λήψη των αποφάσεων και στις δράσεις, αλλά και ως προς το εξωτερικό, δηλαδή ως προς τις σχέσεις του κόμματος με τα κινήματα, με τους πολίτες. Δεν πρέπει να έχουμε αντίληψη επιβολής στους πολίτες μιας άποψης, αλλά πρέπει να έχουμε μια αντίληψη σεβασμού των κινημάτων και συνδιαμόρφωσης θέσεων και κινήσεων. Ένα κόμμα της αριστεράς, βεβαίως, όταν διαμορφώνει το σχέδιό του από τα κάτω, με τη συμμετοχή των πολιτών, πρέπει να γνωρίζει ότι το όραμα, οι ιδεολογικές κατευθύνσεις, η ιστορικότητά του είναι στοιχεία που προσδιορίζουν τις θέσεις που επιλέγει για την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Να μιλήσουμε λίγο για την αναταραχή, ας πούμε, που δημιουργήθηκε πρόσφατα με την Εκκλησία. Ξέρουμε ότι ξεκινάει ένας νέος κύκλος διαλόγου για το μάθημα των θρησκευτικών, όχι μόνο με την Εκκλησία, αλλά και με άλλους φορείς. Θέλετε να μας πείτε τα στοιχεία που θα μπει το Υπουργείο Παιδείας σε αυτό το διάλογο? Δεν γίνεται διάλογος, γίνεται εφαρμογή καταρχήν των νέων προγραμμάτων σπουδών των θρησκευτικών στα σχολεία, που δεν είναι ομολογιακά και καθηγητικά, είναι προγράμματα γνώσης των θρησκειών και βεβαίως είναι λογικό να υπάρχει μεγαλύτερη αναφορά στον ορθόδοξο πολιτισμό. Όπως συμβαίνει με όλα τα μαθήματα, έτσι και με τα θρησκευτικά, ο χρόνος, ο πρώτος ιδίως της εφαρμογής τους, ενέχει και το στοιχείο της αξιολόγησής τους. Άρα ο διάλογος με την Εκκλησία και με άλλους ενδιαφερόμενους γίνεται στη βάση της εφαρμογής και της αξιολόγησης των νέων προγραμμάτων σπουδών των θρησκευτικών, τα οποία έχουν ένα πολύ υλικό για να τα διδάξουν οι εκπαιδευτικοί. Είναι μια μοντέρνα αντίληψη διδασκαλίας με βάση το φάκελο του μαθήματος. Ένα από τα υλικά διδασκαλίας είναι και τα βιβλία που τόσα χρόνια μοιράζονταν στα σχολεία και τα έχουμε μοιράσει από το καλοκαίρι. Η προοπτική είναι να ολοκληρωθεί αυτή η αξιολόγηση και στη νέα χρονιά να έχουμε και νέα σχολικά βιβλία για τα θρησκευτικά. Τώρα, η συζήτηση για τα θρησκευτικά βεβαίως έχει θέσει ορισμένα μείζωνα ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα που υπάρχει είναι ποιος αποφασίζει για τα μαθήματα στο σχολείο. Και εδώ επιμένουμε, γιατί το Σύνταγμα το λέει, οι νόμοι το λένε, ότι βεβαίως η πολιτεία πρέπει να κάνει διάλογο, αλλά την απόφαση την τελική την παίρνει η πολιτεία. Αυτή έχει την ευθύνη για το περιεχόμενο, για τη διδασκαλία στο σχολείο. Δεύτερο θέμα. Προφανώς εν ώψη της συνταγματικής αναθεώρησης έχει ξαναρχίσει το ενδιαφέρον και η συζήτηση γύρω από τα ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις κράτους και εκκλησίας. Έχουμε μια προγραμματική δέσμευση ως ΣΥΡΙΖΑ και για πρώτη φορά με τα πολιτευτικά εν ώψη συνταγματικής αναθεώρησης θα τεθούν τέτοια ζητήματα που διευκρινίζουν περαιτέρω τους ρόλους της Εκκλησίας και του κράτους. Αυτό είναι λογικό να δημιουργεί κάποια αμηχανία ή και εκνευρισμό στην άλλη πλευρά. Κακώς.
Δεν πάμε για μια μετοπική ρήξη. Θέλουμε να εκφράσουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση και συνεννόηση τη θέληση, τη βούληση να αρθούν αναχρονισμοί στο θέμα σχέσης Εκκλησία και κράτους. Όλη αυτή η συζήτηση που θα ξεκινήσει για τη συνταγματική αναθεώρηση και θα φτάσει μέχρι την Άνοιξη, όπως έχει ανακοινωθεί, εσείς στα θέματα αυτά που αφορούν τη σχέση Εκκλησίας και κράτους θα τοποθετηθείτε, θα συμμετέχετε σε αυτή τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση? Δεν λέω. Ήδη ο Πρωθυπουργός, ο οποίος παρουσίασε την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση το καλοκαίρι στη Βουλή, ανήγγειλε ότι το άρθρο 3, για παράδειγμα, που αφορά την θέση της Εκκλησίας στο πλαίσιο της πολιτείας, θα συζητηθεί και διατύπωσε και ορισμένες προτάσεις για την αλλαγή αυτού του άρθρου. Κύριε Φίλη, έχετε αποσπάσει ιδιαίτερα θετικά σχόλια για την έναρξη σχολικής χρονιάς και για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που υλοποιείται στα σημεία. Παρ' όλα αυτά, συνομολογείτε κι εσείς την ανάγκη να υπάρξει ένας ενιαίος σχεδιασμός, μια ενιαία αφήγηση για το τι εκπαίδευση θέλουμε σε αυτή τη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, στις πρόσφατες τοποθετήσεις σας έχετε πει για ένα τριετές σχέδιο για την παιδεία. Αυτό το τριετές σχέδιο το οποίο έχετε προαναγγείλει, ποιος είναι ο άξονας, ποια είναι η κοινή κλωστή, ας πούμε, που το διέπει? Το τριετές σχέδιο για την παιδεία, για το οποίο το Υπουργείο έχει διαμορφώσει καταρχήν προτάσεις, έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα σχολείο ποιότητας και ισότητας. Και τα δύο θέματα είναι αναγκαία ως στόχοι για την εκπαίδευση. Γιατί ένα σχολείο που δεν είναι για όλα τα παιδιά, δηλαδή δεν διασφαλίζει κάτω δυνατόν την κοινωνική ισότητα, είναι ένα σχολείο το οποίο δεν μπορεί να αποτελεί παραδοχή για ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Και ένα σχολείο που δεν είναι ποιοτικό, είναι προφανές ότι δεν είναι και σχολείο ισότητας. Η ποιότητα και η ισότητα είναι έννοιες που η μια συμπληρώνει και καθορίζει την άλλη. Αυτή είναι η βασική μας επιλογή. Και αντιπαρατηθέμεθα με τη λογική και το σχεδιασμό και τη φιλοσοφία του άκρατου ανταγωνισμού, που είναι η βασική επαγγελία του νεοφιλελευθερισμού. Βέβαια, στο σχολείο αυτό πρέπει να λάβει υπόψη την κρίση και πώς βγαίνουμε από την κρίση. Με την έννοια αυτή, το τριετές σχέδιο θα αντιμετωπίσει πιο πρακτικά το ζήτημα της ένταξης των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων σε αυτό το πλαίσιο εξόδου της χώρας από την κρίση επανόδου στην ανάπτυξη. Έχουμε προσδιορίσει τρία μεγάλα θέματα αυτού του σχεδίου. Το ένα είναι η αναμόρφωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δημοτικό, γυμνάσιο, ήδη έχουμε κάνει βήματα σημαντικά. Το δεύτερο είναι η αναμόρφωση του λυκείου και ιδιαίτερα των δύο τελευταίων τάξεων, έτσι ώστε να υπάρξει και μια αλλαγή του τρόπου εισαγωγής των παιδιών στα ΕΙΤΕΙ. Και το τελευταίο είναι η διαμόρφωση ενός ενίου χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας, και συνδεόμενος αυτός ο στόχος με τον δεύτερο, με τον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια, πρέπει να πούμε ότι πρέπει να υπάρξουν προϋποθέσεις και θεσμοί που να ευνοούν τη φοιτητική κοινωνικότητα στα πανεπιστήμια. Δηλαδή τα παιδιά να μπαίνουν σε σχολές και μετά, αφού κάνουν τη βασική τους εκπαίδευση στο πανεπιστήμιο μέσα, να προχωράνε σε πιο συγκεκριμένες εξειδικεύσεις τμήματων. Όλα αυτά βέβαια έχουν ορισμένες προϋποθέσεις. Η προϋπόθεση της αύξησης των οικονομικών για την παιδεία, που πρέπει να παρακολουθήσει την αύξηση του ΑΕΠ. Άλλες δυνατότητες έχει μια χώρα με ΑΕΠ 170 δισεκατομμύρια ευρώ και άλλες με 220. Και δεύτερον, πρέπει να κατευθυνθούμε από φέτος στο διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών, διότι η επανάληψη της παραδοξότητας να προλαμβάνουμε κάθε χρόνο 20.000 αναπληρωτές οδηγεί σε μια δύσκολη σχέση
του μαθητή με τον καθηγητή και σε μια αλλίωση της πραγματικής εκπαιδευτικής αποστολής του σχολείου. Αναφερθήκατε στο νέο σύστημα εισαγωγής και ήθελα να ρωτήσω το εξής. Χτες ήταν εδώ η νεότερη σύνεδρος του συνεδρίου, η Μαρίλια, η οποία είναι 17 χρονών και είναι μαθήτρια στην τρίτη λυκείου. Αυτό που είπε όταν της κάναμε την ερώτηση τι θα ήθελε να ρωτήσει τον Υπουργό Παιδείας είναι πότε θα καταργηθούν οι Πανελλήνιες. Και ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, σκοπεύετε το καινούριο σύστημα εισαγωγής το οποίο προαναγγέλλεται να είναι ένα σύστημα πλήρως αποδεσμευμένο από τις εξετάσεις? Διότι διάφορες προτάσεις που έχουμε ακούσει δεν μιλούν μεν για πανελλαδικές με την καθιερωμένη, ας πούμε, γνώση που έχουμε πάνω από το τι, γύρω μάλλον στο τι είναι πανελλαδικές, αλλά μιλούν για ένα εξεταστικό σύστημα το οποίο θα έχει κεντρική μέρημνα για τα θέματα, κεντρική διόρθωση. Κάτι δηλαδή το οποίο θα είναι σαν πανελλαδικές, αλλά δεν θα λέγεται πανελλαδικές. Οπότε η ερώτηση είναι αν θα καταργήσετε πλήρως τις εξετάσεις και αν θα αποδεσμεύσετε το μαθητή από αυτό το βραχνά. Εννοείται αν θα μπαίνουν χωρίς εξετάσεις στην τροβάθμια εκπαίδευση? Όχι. Αυτό δύσκολο λέει. Διότι θα πρέπει να έχεις έναν τρόπο όπου να επιλέγεις ποιος πάει σε ποια σχολή. Φέτος, για παράδειγμα, πέρασαν οι 7 στους 10 υποψηφίους σε κάποια σχολή, στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ. Δεν υπάρχει θέμα δηλαδή ελεύθερη πρόβαση. Στην πραγματικότητα μπαίνουν όλοι που δίνουν εξετάσεις. 7 στους 10. Το ερώτημα είναι ποιος μπαίνει σε ποια σχολή με ποια κριτήρια. Και αν αυτή η επιλογή γίνεται με ένα σύστημα εκτός σχολείου, όπως είναι το σύστημα το σημερινό των Πανελληνίων Εξετάσεων, το οποίο σε μεγάλο βαθμό, όπως ξέρετε, στηρίζεται από τη φροντιστηριακή εκπαίδευση. Ή αν θα είναι ένα σχολείο, το οποίο, ένα συνομιλητικό σύστημα, το οποίο θα αποδοθεί η ευθύνη της επιλογής στα πανεπιστήμια, υπάρχει και αυτή η πρόταση, δεν συμφωνούμε. Κάθε πανεπιστήμιο γνωρίζει πόσο θα πάρει και με ποια κριτήρια φοιτητές. Είναι ένα σύστημα το οποίο δημιουργεί φραγμούς για τα παιδιά, ή αν θα δώσουμε στο Λύκειο την ευθύνη για τον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ, το οποίο σημαίνει επιλογή πολλών συστημάτων, διανοτήτων. Δεν είναι μόνο ένα. Υπάρχει διεθνής εμπειρία, την οποία μπορούμε να εξειδικεύσουμε στην Ελλάδα. Είναι προφανές ότι δεν θέλουμε να βιαστούμε, διότι αυτή η συζήτηση, όταν γίνει από την πλευρά του Υπουργείου, με προτάσεις θα γίνει για να κλείσει, όχι για να ανοίξει. Τώρα είμαστε στην αρχή. Και η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής θα καλέσει πολλούς εμπειρογνώμονες, κόμματα, για να κουβεντιάσουν τα ζητήματα αυτά. Όσα λοιπόν έχουν γραφεί, δεν ανταποκρίνονται στις θέσεις του Υπουργείου. Διότι δεν υπάρχει μια τελική άποψη του Υπουργείου για το θέμα του τρόπου εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Να συζητήσουμε για το συνέδριο. Ένα από τα βασικά θέματα είναι οι σχέσεις κόμματος και κυβέρνησης. Πιστεύετε ότι αυτή η σχέση μετά το τέλος των εργασιών του συνεδρίου θα αλλάξει και αν ναι, σε ποια κατεύθυνση, όπως έχετε παρακολουθήσει και στις εργασίες τώρα? Κατά την προσωπική μου γνώμη, τα ζητήματα δεν είναι μόνο ένα, αλλά είναι τρία. Πρώτον, σημαντικό θέμα, είναι η κατεύθυνση της κυβερνητικής πολιτικής με βάση τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει, αλλά και το συνολικό πλαίσιο, το σχέδιο, στο οποίο έχουν συμφωνήσει και οι θεσμοί. Η κυβέρνηση προχωρεί στην υλοποίηση μέτρων που έχουν κόστος κοινωνικό, είναι σε ορισμένες πλευρές μορφές λιτότητας, ακραίας λιτότητας. Δεν είναι δυνατόν όμως να αναλαμβάνει αυτό το πολιτικό κόστος η κυβέρνηση και κυρίως να επομίζεται το κοινωνικό κόστος ο πολίτης αυτών των μέτρων, χωρίς το δεύτερο στοιχείο της συνολικής συνομολογηθήσης συμφωνίας, που είναι η ρύθμιση του χρέους. Από τη ρύθμιση του χρέους θα κρυθούν πολλά πράγματα που αφορούν τη βιωσιμότητα του σχεδίου, αλλά το σημαντικότερο θα κρυθεί αν η χώρα μας θα βγει και με ποιους όρους, κοινωνικούς, ταξικούς όρους, από τη σημερινή κρίση. Συνεπώς, το πρώτο θέμα που πρέπει να έχουμε σαν συζήτηση, σαν στόχο, σαν επιλογή κυβέρνηση και κόμμα, είναι αυτό. Πώς προχωράει εν συνόλο ο σχεδιασμός, όχι μόνο τα μέτρα, αλλά και η ρύθμιση του χρέους. Το δεύτερο θέμα
Και βεβαίως το πρώτο έχει να κάνει και με την ποιότητα του κυβερνητικού έργου. Έτσι, αυτό το αναφέρω. Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με την ποιότητα του κόμματος. Κακά τα ψέματα, για λόγους που το συνέδριο διεξοδικά συζητεί και άρθρα να προεξοφλήσω τις αποφάσεις του, το κόμμα έχει μεγάλα προβλήματα. Και η λύση των προβλημάτων αυτών βεβαίως είναι στην επιμονή, όσο αναφέρουμε και στην αρχή, να οικοδομηθεί ένα κόμμα ανοιχτό, δημοκρατικό και προς τα μέσα και προς τα έξω δημοκρατικό και βεβαίως ένα κόμμα που θα στηρίζεται στη συλλογική λειτουργία και σε ένα πολιτικό σχεδιασμό. Ένα αριστερό κόμμα δηλαδή, στο πλαίσιο της σύγχρονης ευρωπαϊκής αριστεράς. Τώρα, οι σχέσεις κυβέρνησης και κόμματος στο οποίο αναφερθήκατε σημαίνει ότι χρειάζεται ένα ενιαίο πολιτικό κέντρο, το οποίο ανέφερε ο σύζυγος Τσίπρας στην εισήγησή του, ένα ενιαίο πολιτικό κέντρο έτσι ώστε οι αποφάσεις που τα λαμβάνονται για το σχεδιασμό, το κινηματικό, το κυβερνητικό, το κομματικό, να γίνονται και να γίνεται και λόγος από ένα κέντρο. Όχι από πολλά κέντρα που τελικά δεν ξέρει ποιος έχει την ευθύνη στο τέλος. Έχει γίνεται λόγος για έναν δομικός ανασχηματισμός που τον έχουμε μπροστά μας. Είναι λογικό. Έχετε πει ότι θέλετε να μείνετε στο Υπουργείο. Εσείς θέλετε να μείνετε. Η κυρία Χρυστοδουλοπούλου θέλει πάντως να μείνετε, όπως την ακούσαμε λίγο πριν στην παρέμβασή της. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα είναι ώρα για ανασχηματισμό. Έχουμε ένα χρόνο η κυβέρνηση αυτή, 1,5 αν υπολογίσουμε και την προηγούμενη ας πούμε, περίοδο την κυβερνητική. Είναι λογικό να χρειαστούμε να κάνουμε έναν απολογισμό, αλλά όχι επικοινωνιακά τον ανασχηματισμό. Με βάση το έργο που έχει υπάρξει σε κάθε τομέα της κυβερνητικής ευθύνης. Σε ό,τι με αφορά, εγώ δεν κάνω προσωπικό παιχνίδι. Στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων πήγα με απόφαση του Πρωθυπουργού και να υλοποιήσω μια πολιτική. Αυτή η πολιτική έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς, τους λένε όλοι. Νομίζω ότι υπάρχει έργο που πρέπει να συνεχιστεί. Αν αυτό το έργο μπορεί να συνεχιστεί με άλλα πρόσωπα, μπορεί να συνεχιστεί βεβαίως. Ουδείς είναι αντικατάστατος. Εμένα με εμπνέει πάντως η δουλειά μου σε αυτό το Υπουργείο και δεν είμαι από τους τύπους που θα γύριζαν από θέση σε θέση. Εδώ μπορώ να προσφέρω και εδώ πιστεύω ότι είναι δυνατό να προσφέρω. Είστε σαφείς νομίζω. Ευχαριστώ. Το αναγνωρίζει πάντως και η κοινή γνώμη ότι έχετε προσφέρει αρκετά στο Υπουργείο Παιδείας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα μείνετε μια κουβέντα από μόνο. Α, εννοείται. Για την αυγή μας. Με συνδέουν ισχυροί δεσμοί, όχι ως διευθυντή και συντάκτη της εφημερίδας, αλλά ως αναγνώστη από μικρή ηλικία. Πιστεύω ότι ένα από τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει το κόμμα είναι η ενίσχυση, η ανανέωση, η ενίσχυση, η αναγέννηση θα έλεγα των μέσων ενημέρωσης τα οποία βρίσκονται στον ευρύτερο πολιτικοτολογικό μας χώρο. Όχι με αντίληψη ελέγχου και κομματικού οργάνου, γιατί ποτέ δεν λειτουργούσε έτσι η εφημερίδα μας. Η εφημερίδα σήμερα έχει ένα νέο δυναμικό το οποίο μπορεί να της δώσει και μια πνοή πιο σύγχρονη, πιο νεανική θα έλεγα και νομίζω ότι το κόμμα έχει υποχρέωση να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια. Και όταν λέω κόμμα δεν εννοώ μόνο την ηγεσία, εννοώ το σύνολο των μελών. Όταν λείψει κάτι καταλαβαίνουμε την αξία του. Ελπίζω να μην συμβεί αυτό με την Αυγή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Ευχαριστούμε και ως δημοσιογράφοι και ως εργαζόμενοι στην Αυγή. Να υπενθυμίσουμε ότι λόγω του συνεδρίου η Αυγή, η εφημερίδα μας κυκλοφορεί και αύριο Δευτέρα. Συνεχίζουμε, μένουμε μαζί σας. Όχι, μένουμε μαζί μας. Βλέπω ότι έχουμε και έναν νεαρό μαθητή απέναντί μας. Έχουμε και έναν νεαρό μαθητή. Μήπως Ορφέα, μήπως θα ήθελες να κάνεις κάποια ερώτηση στον Υπουργό. Η κυρία είναι δασκάλα σου, κυρία εκεί. Έλα. Έλα, Ορφέα μου. Τι θες να ρωτήσεις. Έτσι μας είπανε ότι θες να ρωτήσεις κάτι. Είναι και γραπτή η ερώτηση. Ναι. Θα προσθέσετε κανένα νέο μάθημα που να έχει σχέση με επιστήμη. Στα σχολεία, στα δημοτικά εννοεί.
Στα δημοτικά, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή σκέψη να προσθέσουμε ένα νέο μάθημα στα δημοτικά. Αντιθέτως, αυτό που κάνουμε είναι να επεκτείνουμε σε όλα τα δημοτικά, σε όλη τη χώρα, τη διδασκαλία μαθημάτων που διδασκόντουσαν μόνο σε δημοτικά σχολεία στα μεγάλα αστικά κέντρα. Για παράδειγμα, όπως είναι το κομπιούτερ, όπως είναι η δεύτερη ξένη γλώσσα, όπως είναι τα καλλιτεχνικά μαθήματα. Αυτά τα μαθήματα τα πηγαίνουμε σε όλα τα σχολεία τα δημοτικά στην Ελλάδα. Και όχι μόνο σε μερικά, όπως ήταν μέχρι πέρσι. Αυτό που σκεφτόμαστε όμως να κάνουμε είναι, ας το πούμε μάθημα, να... δεν είναι ακριβώς μάθημα, είναι μάθημα, παιχνίδι, είναι να προσπαθήσουμε να μάθουν όλα τα παιδάκια στο δημοτικό κολύμβηση. Και από φέτος θα αρχίζει ένα πρόγραμμα που θα μεταφέρουμε σε δημοτικά κολυμβητήρια τα παιδιά της τρίτης δημοτικού για να μάθουν να κολυμπάνε. Ξέρεις, Σοφία, είμαστε μια χώρα με πολλές θάλασσες. Όλοι λέμε ότι ξέρουμε μπάνιο. Αντιστοιχώς έχουμε πολλούς πνιγμούς κάθε καλοκαίρι. Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε καλό μπάνιο. Και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Να μάθουμε να κολυμπάμε. Ορφέα, σ' αρέσει εσένα η κολύμβηση? Ναι, πολύ. Σ' αρέσουν και οι επιστήμες? Ναι, πάρα πολύ. Ωραία. Εύχομαι να μπει ένα μάθημα για τις επιστήμες στα σχολεία κάποια στιγμή. Υπάρχει μάθημα για τις επιστήμες, αλλά στην Πέμπτη. Είναι Τετάρτη, Ορφέας. Ακριβώς, Τετάρτη. Στις φυσικές επιστήμες. Του χρόνου θα κάνεις. Θα κάνει και πειράματα, ε. Ναι. Ωραία. Μπράβο. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Όπως είπα και πριν, θυμίζω ότι λόγω του συνεδρίου η εφημερίδα μου. Να ευχαριστήσω όλους σας εδώ. Με συνδέουν δεσμοί και προσωπικοί και επαγγελματικοί και συντροφικοί. Και να επαναλάβω ότι η Αυγή, παρά τα όποια προβλήματα της καταλογίζει κανείς, και όλοι εμείς που δουλεύαμε ή δουλεύουμε, ξέρουμε τι προβλήματα έχει, είναι αναντικατάστατη. Ευχαριστούμε πολύ. Μαζί μας τώρα η Ρένα Ιδούρου, στη συνέχεια αμέσως μετά. Οπότε πείτε σε όσους περισσότερους ξέρετε να ανοίξουν το Web TV της Αυγής και να συντονιστούν μαζί μας για να δουν τις συνεντεύξεις και το πλούσιο πρόγραμμα που προσφέρουμε. Και ευχαριστούμε και πολύ. Και τότε να δω τι ερώτηση θα κάνει ο Ορφέας στην κυρία Δούρου. Ορφέα, θα μείνεις μαζί μας κι εσύ, έτσι. Εντάξει. Να είστε καλά.